Το αθέρμα της Daikin αποτελεί μια νέα λύση στη θέρμανση κατοικιών. Το αθέρμα είναι ένα αεροθερμικό σύστημα ψύξης θέρμασης. Χρησιμοποιεί τη θερμότητα του εξωτερικού αέρα για την θέρμανση του κυκλώματος νερού, για την θέρμανση του χώρου καθώς και την παροχή οικιακού ζεστού νερού. Έτσι, το αθέρμα αποτελεί μια άριστη επιλογή εάν αναζητείτε μια οικονομική λύση για να εξοικονομήσετε δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος παρά το αυξημένο κόστος της ενέργειας. Το αθέρμα είναι ακόμα ένα εξελιγμένο οικολογικό σύστημα επειδή συμβάλλει στον περιορισμό των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επειδή η θέρμανση κατοικιών είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, η ευρωπαϊκή αλλά και η διεθνής νομοθεσία έχει θέσει αυστηρότερα πρότυπα για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, αλλά και την απόδοση των λεύτων συμπυκνωμάτων. Οι λεύτες συμπυκνωμάτων αποτελούν τη δημοφιλέστερη λύση σήμερα. Ωστόσο, αυτοί οι θερμοσύμφωνες συμπύκνωσης έχουν το μειονέκτημα της χρήσης ορυκτών καυσίμων και την παραγωγή θερμότητας και επιπλέον οι δυνατότητες τους για περαιτέρω αύξηση της απόδοσης τους είναι περιορισμένες. Η πολύ καλύτερη απόδοση των συστημάτων ψύξης θέρμασης έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνουν γρήγορα το μερίδιο αγοράς τους για θέρμανση κατοικιών. Τα υιοθερμικά συστήματα ψύξης θέρμασης αντλούν τη θερμότητα από το έδαφος ή το νερό, ο χώρος που απαιτείται για το στοιχείο συλλογής θερμότητάς τους, καθώς και το σημαντικό κόστος εγκατάστασής τους, περιορίζουν την αγορά των υιοθερμικών συστημάτων ψύξης θέρμασης. Το αθέρμα συνδυάζει την υψηλή απόδοση, τη μη απευθείας χρήση ορυκτών καυσίμων, την αρκιστική τιμή και την απόλυτη ευκολία. Για την ανάπτυξή τους, η Daikin έχει αξιοποιήσει τα 50 χρόνια της μεγάλης κλίμακας παραγωγής καινοτόμων συστημάτων ψύξης θέρμασης για κλιματιστικά μηχανήματα. Το σύστημα Therma αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα και μία εξωτερική μονάδα, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με μία ειδική δεξαμενή οικιακού ζεστού νερού. Το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα θερμαντικά σώματα που θα επιλέξει ο τελικός χρήστης. Αυτά μπορεί να είναι υποδαπέδιες σε πατίνες, σώματα χαμηλής θέρμασης ή τοπικές μονάδες fan coil. Η εξωτερική μονάδα αποδίδει τις θερμότητες που υπάρχουν διαθέσιμες στον αέρα του περιβάλλοντος. Με την βοήθεια CPST, η εξωτερική μονάδα ανεβάζει τη θερμοκρασία αυτής της θερμότητας σε επίπεδα κατάλληλα για οικιακή θέρμανση. Σε σύγκριση με τα υιοθερμικά συστήματα ψύξης θέρμασης, αυτή η εξωτερική μονάδα προσφέρει στον καταναλωτή εύκολη εγκατάσταση σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος, καθώς και την ευελιξία χρήσης σε κατοικίες χωρίς κήπο. Η εσωτερική μονάδα με το όνομα Hydropox μεταφέρει αυτή τη θερμότητα στο κύκλωμα νερού, το οποίο συνδέεται με τα θερμαντικά σώματα. Το Hydropox είναι αναστρέψιμο και μπορεί να αλλάξει την κατεύθυνση της μεταφοράς θερμότητας ώστε να παρασχεθεί ψύξη όταν απαιτείται. Σε αντίθεση με τους λεύτες καύσεως, αυτή η εσωτερική μονάδα Hydropox δεν απαιτεί εξαερισμό. Όταν το αθέρμα συνδυάζεται με μια ειδική σχεδίαση δεξαμενής ζεστού νερού, η θερμότητα που υπάρχει διαθέσιμη στον εξωτερικό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση του ζεστού νερού. Αυτή η υψηλής ποιότητα δεξαμενή είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλευμα, προκειμένου να αντέχει σε κάθε ποιότητα νερό. Η γκάμα μεγεθών δεξαμενών μπορεί να καλύψει ουσιαστικά οποιαδήποτε απέτηση θέρμανσης νερού σε κατοικία. Το σύστημα αθέρμα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από τα άλλα συστήματα θέρμανσης, διότι προσφέρει θέρμανση χώρου στον τελικό χρήστη, αλλά και τη δυνατότητα ζεστού νερού και λειτουργίας κλιματισμού. Το αθέρμα φέρνει το νερό σε θερμοκρασίες μεταξύ 25 και 50 βαθμούς Κελσίου, κατάλληλες για οικιακή θέρμανση. Όταν το αθέρμα ανιχνεύσει ανάγκη για οικιακό ζεστό νερό, μεταβαίνει αυτόματα από τη λειτουργία θέρμανσης χώρου σε λειτουργία ζεστού νερού. Το Hydropox κατευθύνει τη θερμότητα από το κύκλωμα νερού για την θέρμανση του χώρου προκειμένου να θερμαθεί το νερό στους μέχρι 50 βαθμούς Κελσίου. Για την ταχεία θέρμανση του ή για να φτάσει στις υψηλότερες θερμοκρασίες, παραδείγματος χάρη για την απολύμανση της δεξαμενής, υπάρχει ενσωματωμένη βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση, η οποία αυξάνει την απόδοση. Η Alterma παρέχει μέχρι 435 λίτρα ζεστού νερό αναπαροχή, ανάλογα με το επιλεγμένο μέγεθος της δεξαμενής και το σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας.
Για την ψήξη, το αναστρέψιμο Hydropox κατευθύνει το νερό μεταξύ 5 και 18 βαθμών Κελσίου, διαμέσου των μονάδων Fan Coil. Για ήπια ψήξη σε 18 με 20 βαθμούς Κελσίου, είναι δυνατή η κυκλοφορία του νερού μέσα από τις σερπατίνες δαπέδου. Το αθέρμα εναλλάσσεται μεταξύ προγράμματος ψήξης και προγράμματος ζεστού νερού, όποτε είναι απαραίτητο. Η εξελιγμένη τεχνολογία της Daikin έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ υψηλότερη απόδοση του αθέρμα από οποιοδήποτε άλλο λέβητα συμπύκνωσης, ακόμα και από τα άλλα αεροθερμικά συστήματα ψήξης θέρμασης. Υψηλότερη απόδοση σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το αθέρμα συνδυάζει αυτή την υψηλή απόδοση με την απόλυτη ευκολία. Ο συμπιεστής inverter της Daikin είναι ο παράγοντας που συμβάλλει αποφασιστικά στην απόδοση και την άνεση που προσφέρει το αθέρμα. Ο συμπιεστής του inverter προσαρμόζει την ταχύτητα περιστροφής του ακριβώς για την απόδοση θερμότητας που αντιστοιχεί στη ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι το σύστημα ψήξης θέρμασης να λειτουργεί στην υψηλότερη δυνατή απόδοση σε όλες τις συνθήκες. Χάρη στην τεχνολογία αντιστάθμισης, η θερμοκρασία νερού εξόδου του Hydropox μπορεί να ρυθμίζεται σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία. Σε υψηλότερες εξωτερικές θερμοκρασίες και όταν απαιτείται λιγότερη θερμότητα, η θερμοκρασία νερού εξόδου του Hydropox μπορεί να μειωθεί και έτσι να βελτιωθεί η απόδοση της αντλίας θερμότητας. Η προηγουμένη στρατηγική ελέγχου του αθέρμα προσφέρει μέγιστη άνεση και ενεργειακή απόδοση ρυθμίζοντας τους διακόπτες συστήματος μεταξύ των λειτουργιών θέρμασης ή ψήξης και της λειτουργίας οικιακού ζεστού νερού. Για την εγκάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του τελικού χρήστη, αυτή η στρατηγική ελέγχου μπορεί να εξατομικευτεί διαμέσου της διασύνδεσης χρήστη στο Hydropox. Η δεξαμενή οικιακού ζεστού νερού μεγιστοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας με τη βελτιστοποιημένη τοποθέτηση του εναλλακτή θερμότητας, του αισθητήρα θερμοκρασίας και την βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση σε συνδυασμό με τη στρατηγική ελέγχου του. Η τοποθέτηση της σερπατίνας εναλλαγής θερμότητας στο κάτω μέρος της δεξαμενής προσφέρει μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της αντλίας θερμότητας σε θέρμαση οικιακού ζεστού νερού. Η ενσωματωμένη βοηθητική αντίσταση στο άνω τμήμα συμβάλλει στην παροχή υψηλότερης θερμοκρασίας νερού ή την ταχεία θέρμασή του όταν υπάρχει άμεση απέτηση για ζεστό νερό. Η αθέρμα προσφέρει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες προσφέροντας την δυνατότητα ψήξης επιπλέον της θέρμασης χώρου και της παραγωγής οικιακού ζεστού νερού. Με τη βοήθεια της διασύνδεσης χρήστης στο Hydropox, ο τελικός χρήστης μπορεί να προσαρμόσει το σύστημα αλθέρμα και λειτουργία στη μέγιστη απόδοση, καθώς και τη διαμόρφωση ενεργειών σε συνάρτηση με τον χρόνο. Για παράδειγμα, προκειμένου να μειωθεί η θερμοκρασία στην διάρκεια της νύχτας ή σε περίπτωση απουσίας, για να οριστούν συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για την θέρμαση του νερού ή για την ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας με μειωμένη στάθμη θορύβου. Ο συνδυασμός του αθέρμα με ελεκτές θερμοκρασίας δωματίου ή θερμοστάτες του εμπορίου εξασφαλίζει τη μεγιστοποίηση της ευελιξίας του συστήματος, προσφέροντας σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες ελέγχου της θερμοκρασίας σε μία ή περισσότερες ζώνες για την θέρμαση και ψήξη. Το αλθέρμα προσφέρει δυνατότητες για πολλές διαφορετικές διαμορφώσεις. Το αλθέρμα είναι η τέλεια λύση για θέρμαση χαμηλής θερμοκρασίας σε νιώχτη στακτήρια και μπορεί να αντικαταστήσει τα υπάρχοντα συστήματα θέρμασης εάν τα θερματικά στοιχεία είναι υπολογισμένα και θέρμαση χαμηλής θερμοκρασίας. Η αντλία θερμότητας του αλθέρμα είναι υπολογισμένη ώστε να καλύπτει το 80 με 90% των εποχιακών αναγκών θέρμασης. Η αντλία θερμότητας συνδυάζεται με ηλεκτρικό θερμαντήρα για την υποστήριξη των περιστασιακών αιχμών ζήτησης. Αυτή η διαμόρφωση προσφέρει ουσιαστική οικονομία ενέργειας, ενώ παράλληλα έλεγχει το κόστος επένδυσης. Το αλθέρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σε σειρά με την υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμασης, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Σε περίπτωση παράλληλης τοποθέτησης του αλθέρμα, η υπάρχουσα εγκατάσταση παρέχει θερμότητα κατά τις αιχμές ζήτησης, ενώ το αλθέρμα
προσφέρει θέρμανση στο μεγαλύτερο μέρος της χειμερινής περίοδου, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας. Όταν το αθέρμα τοποθετείται σε σειρά, τότε λειτουργεί ταυτόχρονα με την υπάρχουσα εγκατάσταση κατά τις στιγμές ζήτησης. Όταν το αθέρμα είναι η μοναδική εγκατάσταση θέρμανσης, η αντλία θερμότητας είναι η μοναδική κινήτρια θερμότητας του σώματος και είναι υπολογισμένη έτσι ώστε να καλύπτει τις πλέον ακραίες απαιτήσεις θέρμανσης στην ψυχρότερη ημέρα του έτους. Αν και αυτό το μονοστενέ σύστημα προσφέρει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, η αντλία θερμότητας διαθέτει περισσία απόδοσης για την πλειοψηφία της χειμερινής περίοδου και κατά συνέπεια το κόστος επένδυσης είναι υψηλότερο από ό,τι σε συνδυασμό με υπέρχουσα εγκατάσταση θέρμασης. Το αθέρμα συνδυάζει την υψηλή απόδοση, τη μη απευθείας χρήση ορυκτών καυσίμων, την ελκυστική τιμή και την απόλυτη ευκολία. Για την ανάπτυξή τους, η Daikin έχει αξιοποιήσει τα 50 χρόνια καινοτομίας της και τη μεγάλη κλίμακα παραγωγή συστημάτων ψύξης θέρμανσης για κλιματιστικά μηχανήματα. Η εξελιγμένη τεχνολογία της Daikin έχει σαν αποτέλεσμα την πολύ υψηλότερη απόδοση του αθέρμα από οποιοδήποτε άλλο λέβητα συμπυκνωμάτων, ακόμα και από τα άλλα αεροθερμικά συστήματα ψύξης θέρμανσης. Υψηλότερη απόδοση σημαίνει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το αθέρμα είναι ένα αεροθερμικό σύστημα ψύξης θέρμανσης. Αντί για τη χρήση ορυκτών καυσίμων, χρησιμοποιεί τη θερμότητα του εξωτερικού αέρα για την θέρμανση του κυκλώματος νερού και την θέρμανση του χώρου, καθώς και την παροχή οικιακού ζεστού νερού. Σε σύγκριση με τα γεωθερμικά συστήματα ψύξης θέρμανσης, το αθέρμα προσφέρει στους καταναλωτές εύκολη εγκατάσταση σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος, καθώς και την ευελιξία χρήσης της σε κατοικίες χωρίς κήπο. Το αθέρμα είναι ένα σύστημα που προσφέρει απόλυτη ευκολία. Προσφέρει τη δυνατότητα ψύξης, επιπλέον της θέρμανσης χώρου και της παραγωγής οικιακού ζεστού νερού.